δεν είναι η συνένεση, η λύση δεν είναι η μετάβαση και η διολίσθηση σε δεξιές θέσεις για να γίνουμε πιο δημοφιλείς και να μην έχουμε πολιτικό κόστος. Η λύση είναι η αντιπαραθετική στρατηγική, η πλήρως αντιπαραθετική και οικονομική στρατηγική στη δεξιά. Και δεν αποδεχόμαστε τη ματσίλα και τον αυταρχισμό να θεωρούνται στοιχεία αποτελεσματικής ηγεσίας, όπως είδαμε να συμβαίνει με τον Στέφανο Κασελάκη. Κυβέρνηση της δεξιάς. Αυτό είναι εκεί έξω και φωνάζει. Το ακούμε ή το αγνοούμε. Νέες ιδέες, χρειαζόμαστε ανανέωση σε όλα τα επίπεδα, ενώ και ανανέωση ηλικιακή. Αποδέχεται την ένταξη μόνο του πρώτου τμήματος της ορθολογίας ως εξής. Είμαστε η ορθολογία δύο συντρόφων, του συντρόφου Φρέρι και του συντρόφου Παυλόπουλου, η οποία επίσης αποδείχεται, θεωρώντας ότι είναι σημασία με όποιους θέλουμε να κάνουμε το λαϊκό μέτωπο, να μην έχουμε κουβέντες ότι στο μέλλον δεν θα χρειαστεί σύμβασμος, στο μέλλον ό,τι μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η στρατηγική της αριστεράς έχει και ενδυνάμει τη δυνατότητα, την εκδοχή ότι μπορεί να υπάρχει και ήττα. Και νομίζω ότι το συνέδριό μας παράγει μία είδηση. Η είδηση είναι ότι έρχεται η αριστερά. Η αριστερά που συζητά δημοκρατικά, η αριστερά που οργανώνεται, η αριστερά που νικά. Και από αύριο, και το αύριο είναι κυριολεκτικό, όχι μεταφορικό, από αύριο το πρωί, αυτό το μήνυμα ότι έρχεται η αριστερά πρέπει να φτάσει παντού. Να εκπέμψουμε μήνυμα αντίστασης και ανασυγκρότησης. Τις συνθήκες απαξίωσης, αλλά και υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζει η αριστερά στη χώρα μας. Αυτή την εικόνα όμως επιχειρήσαμε να αντιστρέψουμε, και θεωρώ το καταφέραμε, σύντροφοι και σύντροφοι. Μια κουλτούρα συζήτησης, για μια κουλτούρα διαλόγου, δίχως ιδιοκτησιακές αντιλήψεις, με ανοιχτότητα και με δημοκρατία.